να καλέσω στη σκηνή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Διαμαντής Μασού της ΑΕ, τον κύριο Γιάννη Μασούτη, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κύριο Γιάννη Μπρατάκο, για την απονομή του βραβείου αύξησης της απασχόλησης. Με το βραβείο αύξησης της απασχόλησης του ΕΒΕΑ τιμήθηκε η Διαμαντής Μασού της ΑΕ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης και σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Μασούτης, ο οποίος ευχαρίστησε για την κορυφαία αυτή διάκριση και τόνισε ότι η Διαμαντής Μασού της ΑΕ μόλις έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα ανάπτυξης, συμβάλλοντας κι άλλο στην αύξηση της απασχόλησης. Εννοώντας την πρόσφατη συνεργασία με την οποία διευρύνει την παρουσία της η εταιρεία στην Κέρκυρα, σε νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η χώρα ανακάμπτει και αναπτύσσεται. Η Ελλάδα κινείται ανωδικά, κόντρα στο ρεύμα και τις προβλέψεις παρά στις μεγάλες δυσκολίες. Η Ελλάδα κινείται με αποφασιστικότητα και σχέδιο. Αυτή εξάλλου είναι και η δική μας αντίληψη για την ανάπτυξη στην εταιρεία Μασούτης. Η εταιρεία μας στηρίζει την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, παρέχοντας ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για σχεδόν 10.000 εργαζόμενους. Βρίσκεται όμως ταυτόχρονα και στο πλευρό των Ελλήνων παραγωγών και βέβαια δίπλα στους καταναλωτές που βιώνουν σημαντικές προκλήσεις λόγω της συγκυρίας. Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης ξεκίνησαν το 1976 ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Ήταν το όραμα του πατέρα μου, Διαμαντή Μασούτη. Και είμαστε όλοι περήφανοι που συνεχίζουμε στον δρόμο τον οποίο χάραξε. Προχωράμε και αναπτυσσόμαστε ως μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σας ευχαριστώ. Το βραβείο απένειμαν στον κύριο Μασούτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος. Επιπλέον, κατά την παρουσίαση του βραβείου, τονίστηκε η συμβολή της ανάπτυξης, της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης από την εταιρεία. Σε βίντεο δε που προβλήθηκε και προηγήθηκε της βράβευσης, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Θεόδωρος Γεροστεριούδης, σημείωσε την τελευταία τετραετία η Διαμαντής Μασού της ΑΕ έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά 3.500, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργαζομένων της θα φτάνει τις 10.000, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που βραβεύτηκε φέτος για 11η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα 10 κορυφαία της Ελλάδας. Για εμάς, τη Διαμαντής Μασού της ΑΕ, η αύξηση της απασχόλησης σημαίνει ευημερία. Σημαίνει υποστήριξη. Υποστήριξη ανθρώπων, νοικοκυριών, οικογενειών. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους για τη χώρα, θέλαμε να κάνουμε τους ανθρώπους μας να νιώθουν ασφάλεια, όπως ένας άνθρωπος που ξέρει ότι η οικογένειά του θα τον προστατεύσει. Είμαστε μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση. Και διατηρούμε αναλύωτο τον οικογενειακό μας χαρακτήρα από το 1976. Και αυτό ακριβώς είναι το περιβάλλον που βραβεύεται για 11 συνεχή χρόνια ως ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, μόνο την τελευταία τετραετία έχουμε δημιουργήσει και εξασφαλίσει 3.500 θέσεις εργασίας. Και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων μας ως το τέλος του 2022 θα φτάσει τις 10.000. Το βραβείο αύξησης απασχόλησης τιμά τη συνεχή προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στον άνθρωπο και τον καταναλωτή. Έτσι, στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.